Μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις στην ελληνική, στη γαλλική και να πάρετε απαντήσεις από τον σκηνοθέτη. Να σηκωθεί άμα μπορεί, κύριε. Δεν φτάνει, θα πρέπει να σηκωθεί η κυρία. Χρειάζεται μένω. Αυτό δεν μπορεί να... δεν είναι ασύρματο, είναι ενσύρματο. Και πού είναι, δεν έχω ένα ασύρματο. Ναι, ωραία. Λοιπόν... It's okay. Απλώς ήθελα να ρωτήσω πώς και αποφάσισαν ο σκηνοθέτης και η ομάδα του να κάνει μια ταινία 3D και μάλιστα τόσο πειραματική. Bon, de manière aussi expérimentale, c'est simplement la manière de Jean-Luc de travailler. Et qu'à chaque film, il découvre un nouveau langage, donc c'est de toute façon une nouvelle découverte, donc une nouvelle expérimentation. Et la 3D, ben, je pense tout simplement, je n'ai pas la réponse universelle à celle de Jean-Luc, mais en 2010, quand il a pensé à ce film, c'était la mode de la 3D. Et il y avait Avatar qui était sorti, tout le monde parlait de la 3D, il y avait de la 3D sur les magazines. Et Θα ήθελα να σου πω ότι κάθε φορά ο Jean-Luc προσπαθεί να ανακαλύπτει μια καινούργια γλώσσα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την τεχνολογία 3D, η ταινία ως ιδέα προέκυψε ήδη από το 2010. Τότε υπήρχε ήδη μια αρκετά έντονη συζήτηση γύρω από τη δυσδιάστατη λήψη ταινιών. Ήταν το Avatar το οποίο είχε ήδη βγει στις αίθουσες, οπότε ήταν κάτι το οποίο ήταν υποσυζήτηση και ως ένα βαθμό στη μόδα. Comme j'essayais d'expliquer tout à l'heure, mais un peu maladroitement, au départ c'était le titre et la volonté d'explorer un univers inconnu. Qui était, enfin, pour nous c'était inconnu la 3D, et c'était ça le départ. Ensuite, η αρχική μας σκέψη, κάτι το οποίο σου δεν το εξήγησα πάρα πολύ καλά προηγουμένως, είναι ότι θέλαμε να ανακαλύψουμε έναν καινούριο κόσμο και αυτό ήταν ο κόσμος του τεσδιάστατου, του 3D. Ensuite, comme il m'a demandé d'essayer des choses, je me suis... Là, je réponds pour moi, j'étais en charge de l'image, enfin, de tout ce qui est un peu technique autour du truc. Je me suis intéressé à me poser la question de, enfin, à trouver les réponses peut-être, je ne sais pas, mais de réfléchir à quelque chose qui ne puisse exister que en 3D. Que ce ne soit pas simplement un effet rajouté en plus, mais que ce soit vraiment quelque chose qui puisse exister qu'en 3D. Sinon, je trouvais que ce n'est pas intéressant si c'était juste pour ajouter un petit truc qui pouvait être raconté la même chose que ce soit en 2D. Donc c'était vraiment pour explorer quelque chose qu'on ne peut pas dire autrement qu'en utilisant deux images. Voilà. Ça peut être un peu mal aux yeux, mais bon, voilà. Enfin, je ne sais pas. Η άποψη που θα πω είναι καθαρά προσωπική. Θέλαμε να ανακαλύψουμε κάτι καινούριο και ουσιαστικά δεν ήταν απλώς μια διαδικασία μέσα στην οποία θέλαμε να δείξουμε τα πάντα σε 3D. Θέλαμε να αφήσουμε εκ του φυσικού οποιαδήποτε εικόνα θα μπορούσε να υποθεί στην τεσδιάστατη της απεικόνησης. Μπορεί να ήταν κουραστικό σε ένα βαθμό στα μάτια, αλλά πρόθεση μου όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι ήταν να υπάρχει μια απεικόνηση μόνο των πραγμάτων τα οποία υπό κανονικές συνθήκες θα τα έβλεπε κανείς μόνο τεσδιάστατα. Je dois aussi dire qu'après plusieurs, enfin, 4 ans de travail autour de ça, c'est un muscle en fait la 3D. Enfin, c'est les muscles des yeux qui travaillent et après un certain temps, c'est un sport presque. Enfin, au début, je pouvais peut-être avoir un peu des souffrances après une journée de travail et vers la fin moins. Donc ça demande un entraînement physique un peu. Πρέπει να πω, επειδή δουλεύαμε 4 χρόνια που έσχομαι πάνω σε αυτήν την ταινία, από ένα σημείο και μετά είναι μια άσκηση των μειών. Πρέπει να λειτουργήσει σε ένα άλλο είδου σπορ, σαν ένα άθλημα. Αρχίζουν τα μάτια σιγά σιγά και εξοικειώνουμε αυτή τη διαδικασία, όπου μπαίνουν και τα μάτια σε μια διαδικασία διαρκούς άσκησης μέχρι να συνηθίσει την τεσδιάστατη απεικόνηση. Και για μένα στην αρχή ήταν δύσκολο, με τον καιρό όμως και εγώ συνήθισα και μπόρεσα να εργάζομαι έτσι. La douleur, c'est pas que ça. Hein. Enfin,
On a aussi réfléchi à travailler avec des caméras qui étaient en relief, déjà fabriquées, déjà complètes, et on s'est rendu compte que c'était plus intéressant de bricoler des trucs par nous-mêmes, parce qu'on y avait plus de, je sais pas, ne serait-ce que plus de profondeur, plus de lumière, plus intéressant. On pouvait mettre la main dans la chose nous-mêmes. C'était pas une machine déjà toute faite par des Chinois, des Japonais, des Américains, mais par nous-mêmes, quoi. Donc on pouvait regarder la main. D'ailleurs, la main qu'on voit beaucoup dans le film, enfin, telle de la main, mais de pouvoir regarder la main sur le truc, quoi. Bon, voilà. Επίσης, θέλω να προσθέσω ότι ουσιαστικά ήταν κάτι το οποίο το φτιάξαμε εμείς με τα δικά μας χέρια όσον αφορά δηλαδή την τρεις διάθετα απεικόνηση. Γι' αυτό και πολλές φορές βλέπατε και το χέρι, ένα χέρι μέσα στην όλη διαδικασία. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν ήδη έτοιμο, κατασκευασμένο από Αμερικανούς, Κινέζους, μέσω δηλαδή μιας έτοιμης κάμερας. Εμείς ήταν οι ίδιοι που δουλέψαμε και φτιάξαμε αυτή την εικόνα, την τρεις διάστατη, λειτουργώντας λίγο έτσι σαν τεχνίτες. Αυτά. Δεν φτάνει το μικρόφωνο. Εντάξει, δυνατά, θα σας πω. Να σηκωθείτε, άμα μπορεί, κύριε. Δώστε το μικρόφωνο ή θα μιλήσω. Να έρθω εκεί, έρχομαι εκεί. Ακούγεις. Φαμπρίς. Πες κανένας. Εγώ θέλω να, επειδή τον κοντά το βλέπω μια ζωή μου και κάποιες ηλικίες, έτσι, έχω μεγαλώσει με αυτό. Εκείνο που πάντα με απασχολούσε, πέρα από την εικόνα, ήταν τα σχόλια, η γλώσσα κάτω, αυτή κατά τη γνώμη μου πρέπει να βγει, να γραφεί κάπου κείμενο και να αρχίσει να αναλύεται πέρα από την εικόνα. Δηλαδή, αυτά τα οποία υποστηρίζει, δεν ξέρω αν χρειαζόταν για ένα κινηματογραφιστή. Ή δίνεις εικόνα και λες ό,τι καταλάβεις, ή συνεννόμαστε ή όχι, ή εγώ κάνω κάποια σχόλια, γιατί βλέπω εκεί ότι η φιλοσοφία παίρνει πολλές θέσεις για όλα τα θέματα, τον απασχολούν πολλά, και μάλιστα θυμάμαι μία φράση του πρόσφατη που είπε «Εγώ είμαι αποτραβηγμένος από την πολιτική». Δεν ξέρω τι είπα για τους ακροδεξίους. Η φράση είναι σαφής. «Είμαι αποτραβηγμένος». Πιστεύω θα το ξέρετε αυτό. Επομένως, δεν πολιτικοποιεί τις ταινίες του. Κάνει φιλοσοφία. Μήπως τελικά εκεί θέλει να αναλύσουμε και λίγο τη γλώσσα. Εγώ θα την ξαναδώ την ταινία, αλλά τώρα την άλλη φορά θα διαβάζω περισσότερο το κείμενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι. Ευχαριστώ. Non, alors il n'est pas encore pour l'instant question d'éditer le texte comme ça a été le cas pour Film Socialisme aux éditions POL. Pour l'instant, la demande n'a pas été faite. Ceci dit, c'est faisable parce qu'il existe, mais la demande n'a pas été faite officiellement pour éditer le texte. Ensuite, évidemment, oui, vous pouvez analyser le texte sans l'image. Enfin, après, c'est voilà, à chacun. Καταρχήν, θέλω να πω ότι προς το παρόν δεν έχει υποβληθεί επισήμως κάποιο τέτοιο αίτημα, δηλαδή να έχουμε το κείμενο αυτού. Κατά τα λοιπά, οποιοδήποτε από εσάς μπορεί να δει το κείμενο χωρίς αν θέλει να παρακολουθεί τις εικόνες και να κάνει ο ίδιος τη δική του ανάλυση. Ναι, αν γίνει μια ανάλυση, καλά είναι να γίνεται και ο λόγος του. Ο λόγος του, να πείτε, κατά τη γνώμη μου, ο λόγος του είναι σπουδαίος. Είναι πραγματικά, έχει βυθιστεί. Και είναι λίγο, τα έχει και λίγο ανακατεμένα, γιατί αυτά που βλέπει γύρω του, που γίνονται και λοιπά, δεν ξέρει πώς να τα εκφράσει και προσπαθεί μέσα από την εικόνα, έχει σύγχυση ο Κοντάρ. Και νομίζω είναι προς τιμή του αυτό και προσπαθεί να μας πει και εμάς, είμαι σε σύγχυση. Ευχαριστώ, αν νομίζω ότι είναι αυτό. Εγώ έτσι ένιωσα σήμερα. Je ne sais pas s'il est confus, il est peut-être confus de manière de s'excuser de quelque chose, mais je ne crois pas vraiment que c'est une confusion. Je ne peux pas parler à sa place, mais peut-être quelqu'un d'autre peut peut-être donner son avis ou vous répondre. Il faudra demander à Jean-Luc. Ben Pour moi, ce n'est pas confus, tout est extrêmement réfléchi, on a travaillé de manière à ce que tout soit extrêmement placé, dans le son, dans le texte, dans l'intonation du texte, dans les choix de coupure du texte.
Προσωπικά θα πω ότι δεν μπορώ να πω ότι βρίσκεται σε συγχύσεις. Ό,τι μας αφορά, έγινε μια πολύ πολύ λεπτομερής προσέγγιση όσον αφορά τον ήχο, την εικόνα, τον επιτονισμό. Για μένα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Can I make a question? Yes. Σε σχέση με το κόστος, πόσο ανέβασε το κόστος της ταινίας στο 3D και ποιες και τεχνικά πώς κατάφερε να το γυρίσει, δηλαδή ποιες τεχνικές, πώς γυρίζεται ένα 3D χωρίς μια κάμερα. Alors les coûts n'ont pas explosé du tout par le fait de la technologie 3D. C'est le même prix, je crois, ou peut-être moins cher que le film précédent, je crois. Θα πω ότι το κόστος δεν ήταν υψηλότερο, ίσως ήταν και λιγότερο σε σχέση με την προηγούμενη ταινία. L'unique différence c'est que plutôt d'avoir une caméra, il en fallait deux. Donc il fallait deux séries d'objectifs plutôt qu'une seule série d'objectifs. Mais ça c'est les objectifs que j'ai utilisés, c'est des objectifs d'occasion, Leica, que j'ai acheté à 200 euros pièce, et il y en avait trois. Et puis une caméra d'occasion aussi, j'en avais une, c'est celle de film socialisme, plus une deuxième, que j'ai acheté, je crois, 500 francs, 500 euros. Δεν υπήρχε καμία ιδιαίτερη δυσκολία, απλώς αντί να έχεις ένα φακό, είχες δύο. Μάλιστα πρέπει να σου πω ότι αυτούς που χρησιμοποίησα ήταν μεταχειρισμένοι, Leica, τους είχα αγοράσει 200 ευρώ το καθένα και χρησιμοποίησα επίσης την προηγούμενη κάμερα που είχαμε χρησιμοποιήσει στην ταινία Socialist και άλλη μια επιπλέον, δηλαδή δεν υπήρχε, την αγόρασα 150 ευρώ. Je repense encore à cette question de ce que Jean-Luc est confus. Je ne sais pas, quand il y a la citation de Claude Monet qui parle de la peinture d'une rivière, il dit qu'il ne faut pas peindre qu'on ne voit pas, pas peindre ce qu'on ne voit pas, mais peindre qu'on ne voit pas. C'est peut-être là alors qu'on peut supposer qu'il y a une confusion. Parce que je trouve ça très beau justement. Cette petite citation, c'est-à-dire qu'il met en place un espace qui n'est pas montré, qui peut-être avec les 6 pistes de son, les 2 pistes d'image, l'espace, le truc, le machin, que dans tout ça, il y a quelque chose qui n'est pas là, mais qui est le sujet du film. Je ne sais pas, c'est personnel, hein, c'est mon sentiment. Donc comme la citation de Monet, qu'il ne faut pas peindre ce qu'on ne voit pas, mais peindre qu'on ne voit pas, c'est-à-dire montrer une image de ce qui n'est pas possible de voir, c'est peut-être νομίζω ουσιαστικά πρόκειται όλο συμπυκνώνεται στον ρεαλισμό του Claude Monet που υπήρχε μέσα στην ταινία. Όπου μα ζητείται τελικά να ζωγραφίσουμε αυτό που άλλο δεν βλέπει, αυτό που δεν αντιληπτό. Το οποίο εμεί καταφέραμε να το περάσουμε ίσω όχι τόσο καλά με την εικόνα, αλλά σε εκείνο το σημείο τουλάχιστον μιλάω, με τον ήχο, με τα υπόλοιπα στοιχεία τη ταινία σε εκείνο το σημείο. Je peux aussi dire juste une chose que plein de gens lui ont dit, mais c'est un poème ce film. C'est un poème, ce film. Et lui, ce qu'il a répondu, c'est oui, c'est gentil, mais maintenant, ça ne fait plus rien, il fallait me le dire il y a 30 ans. Donc, moi, j'aurais envie de dire, c'est effectivement, c'est de la poésie. Parce que dans la poésie, il faut du trivial, il faut la base et l'élévation, comme pour du dessin d'architecture, je ne sais pas, mais... Enfin, il faut cette distance, et là, il y a ça. Enfin, la matière dure, la profondeur, peut-être, crée aussi cette distance. Όταν προβλήθηκε η ταινία, πολλοί είπαν στον Jean-Luc ότι δεν είναι μια ταινία, αλλά πρόκειται περί ενός ποίηματος. Και εκείνος πολύ πολύ ταπεινά και γενικά απάντησε, ωραία, αλλά θα πρέπει να το έχετε πει αυτό τουλάχιστον 30 χρόνια πριν. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι είναι περίπου σαν ένα οικοδόμο, όπως χτίζεις ένα σπίτι. Υπάρχουν χαμηλά, τα πέδιλα, η βάση δηλαδή, και πλέον υπάρχει μια απόσταση που είναι το υψηλότερο σημείο του κτηρίου, η ανύψωσή του. Κάπως έτσι ήταν και η δημιουργία της συγκεκριμένης ταινίας. L'expérience que vous avez avec les 3D, qu'est-ce que vous préférez, les 2 ou le 3? Non, c'est deux choses, enfin c'est 3, enfin, c'est différent. C'est pas... Personnellement, après 4 ans de bidouillage, de lunettes de soleil dans les salles de cinéma, de talonner avec une difficulté, là vous aviez une image un peu verdasse. Il y avait encore une chose qu'il fallait régler, qu'on n'a pas eu le temps, il leur fallait une journée de plus. Vous avez eu une image un peu verdasse par rapport à l'image qu'il fallait. C'est très compliqué pour ça, c'est un peu fatigant. Donc personnellement, j'en ferai plus de mon 3D. Donc c'est difficile à dire, ce film est en 3D, le prochain ne le sera pas. Je voudrais vous dire mon opinion. Sinon, mais, prépare, ah, ouais.
Το ερώτημα ήταν αναφορικά με τη δυσδιάστατη εικόνα. Η απάντηση ήταν ότι είναι μια διαδικασία πολύ δύσκολη, πήρε 4 χρόνια. Είναι κάτι που έγινε τώρα, δεν είναι βέβαιο θα γίνει στην επόμενη ταινία, μάλλον δεν θα γίνει καθόλου. Και εδώ η εικόνα που είδαμε σήμερα δεν ήταν απόλυτη. Θα χρειαζόμαστε άλλη μια ολόκληρη μέρα ρύθμισης της εικόνας για να είναι ακόμα πιο σωστή. Αυτό που ξαναλέω ότι η επόμενη ταινία δεν θα είναι. Εγώ προσωπικά δεν σκοπεύω να ξαναγυρίσω τρισδιάστατα. Εγώ προσωπικά τις περισσότερες φορές δεν τα έβλεπα χαβάλ τα γυαλιά, έβλεπα χωρίς τα γυαλιά. Πολύ ωραία, αυτή είναι μια απάντηση που θα έδινε και ο Κοντάρ. Ίσως όμως τα γυαλιά θα ήταν ελαττωματικά. D'ailleurs, tout au début du film, il y a un plan noir et blanc d'une fille qui boit de l'eau à la fontaine, où il y a deux images. C'est de la fausse. Enfin, c'est le même effet que quand on a passé les lunettes. Jean-Luc, il s'est assis. Mais il y avait plusieurs images comme ça. Non, ça, c'est un problème de lunettes. Mais écoute, il y a qu'un moment, on a utilisé ça. Si tu fais comme ça, tu peux comprendre ce qui se passe. Oui. Et on ne peut pas dire que c'est meilleur à voir sans lunettes, pas du tout. Mais si tu fais comme ça... Non, il y avait plus de poésie sur les images sans les lunettes. Ah, mais non. Bah, Αν ξεκινήσετε διάλογο, είναι αδύνατο να καλύψει τη λουνέτα. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι κάποια στιγμή στην αρχή της ταινίας υπήρχε μια εικόνα που η κοπέλα είχε σκύψει και έπινε νερό από ένα συντριβάνι. Και εκεί οι εικόνες ήταν δύο διαφορετικές. Ήταν δηλαδή σαν κάποιος να μην φορούσε γυαλιά. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν έγινε, επειδή δεν προέκυψε. Και μετά υπήρχε μια ζήτηση ότι ο κύριος εδώ μπροστά λέει έβγαζε και έβαζε τα γυαλιά του. Πρέπει να τα βλέπει κανείς την ταινία τρισδιάστατα. Mais aussi, au début je disais qu'il fallait faire des choses qui ne tiennent que dans la 3D, sinon c'est pas intéressant. C'était pour la démarche, la réflexion, sinon on n'en faisait pas du tout. Maintenant, il existe aussi une version 2D, où c'est autre chose. Les images, quand elles sont différentes à droite et à gauche, là elles se superposent dans la 2D. Et on a utilisé un master en 4K, donc une définition plus grande, peut-être pour donner aussi d'autres choses. Πέραν της τρισδιάστατης έκδοσης ταινίας, υπάρχει και μία σε δύο διαστάσεις, όπου σε αυτή τη διαδικασία η μία εικόνα έρχεται και πέφτει πάνω στην άλλη και δημιουργείται πλέον μία διδιάστατη προβολή, όπου μπορεί κανείς να δει διαφορετικά την ταινία. Είπατε πριν ότι αυτή είναι μία punk ταινία του Κοντάρ. Μία? Punk. Πού είναι το punk εδώ? Το punk σημαίνει να κάνω όλα καταστρέφονται στην ομορφιά. Εδώ ακόμα και οι σκηνές του αίματος απέφτει σε μια αισθητική φόρμα πίνακα που δεν έχει καμία σχέση με το punk. Γιατί είναι punk, πού είναι το punk εδώ? Pour moi, le punk n'est pas forcément... Dans la liberté totale. Mais pas dans la brutalité. Je ne crois pas que les punks soient forcément méchants, brutaux. Enfin, ce n'est pas cette image-là que vous utilisez en disant punk. C'est dans la liberté totale, la provocation. Voilà, de séparer les images, enfin, d'être brut. Voilà. Εγώ το punk το αντιλαμβάνομαι ως μια έκφραση απόλυτης ελευθερίας. Και αυτό υπήρχε στην ταινία. Προσωπικά δεν θεωρώ το punk είναι απαραίτητος κάτι το τόσο βίαιο. Mais il faut pas non plus, c'était comme ça. Voilà. Alors, taxis, mais donc, mais ici, nous. Να ρωτήσω κι εγώ, πώς βρήκε την υποδοχή της ταινίας στις Κάνες. Πώς βρήκε, ποια ήταν η υποδοχή της ταινίας στις Κάνες, τι λόγια πήρε από το κοινό κτλ. Comme d'habitude, c'est. Tu veux donner la. Non, tout le monde a entendu la question. Comme d'habitude, les critiques, c'est où les gens adorent, où les gens détestent. Όπως συμβαίνει πάντοτε με τις κριτικές, κάποιοι το λάτρεψαν, κάποιοι το μίσησαν. Mais quelque chose d'intéressante. Ce midi, j'ai déjeuné avec, je ne sais plus le nom, mais quelqu'un de l'Institut français qui était venu le voir à Cannes. C'était une très belle projection dans cette immense salle, malgré tout. C'était quand même
assez incroyable, la projection, et qui était sorti après 15 ou 20 minutes du film, et en disant, mais je ne peux pas voir ces choses-là, c'est pas comme ça, c'est pas possible, etc. J'étais assez choqué par le film. Et ben, j'ai discuté un petit peu avec lui, et je pense que c'est un film, c'est peut-être... Je pense qu'il faut peut-être voir le film, pour ces personnes qui sont choquées par ce film, se dire qu'il faut vraiment le voir de manière naturelle, sans réfléchir à trouver l'histoire, ou ce que je voulais dire un petit peu maladroitement au début de la projection. Je pense que cette personne pourrait le revoir un peu autrement. Mais les critiques, c'est vraiment... ou dithyrambique, ou... mais plutôt la presse de droite, le Figaro, tout ça, ils disent c'est n'importe quoi. Et toute l'autre presse dit c'est incroyable. Et moi, je pense que c'est d'une richesse incroyable. Enfin, pas parce que j'ai travaillé dedans, mais je l'ai revu là, dans le petit coin. Donc vous êtes de gauche, c'est ça? Oui. Λοιπόν, θα ήθελα να πω το εξής. Το μεσημέρι έφαγα με έναν κύριο από το Γαλλικό Ινστιτούτο, ειλικρινά δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά του, και μου είπε ότι ήταν στις Κάνες όταν προβλήθηκε η ταινία, σε μια πραγματικά υπέροχη, εξαιρετική αίθουσα τεραστίων διαστάσεων, και ο ίδιος μου είπε ότι δεν το άντεξε, δεν μπορούσε να το δει. Μετά από 15-20 λεπτά βγήκε έξω από την αίθουσα και είπε τι πράγματα είναι αυτά, δεν του άρεσε καθόλου, ιδιασμένος. Εγώ αυτό που έχω να σας πω, ότι την ταινία αυτή πρέπει να τη δεις ως έχει, με ένα πολύ απλοϊκό τρόπο, με μια ομή ματιά, χωρίς να μπει στη διαδικασία της υπερανάλυσης. Αυτό τουλάχιστον είχαμε εμείς στο μυαλό μας. Τώρα, ξαναγυρνά στο θέμα της κριτικής.